Ξεκάθαρο μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος έστειλαν την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου δεκάδες παιδιά και ενήλικες που συμμετείχαν στη δράση καθαρισμού των ακτών και του βυθού της Αγριάς που διοργάνωσαν η ΕΨΑ και η πρωτοβουλία Ελλαδικά μας. Πολίτες όλων των ηλικιών, μεταξύ των οποίων και πολλοί εργαζόμενοι της ΕΨΑ με τις οικογένειές τους, μάζεψαν πλαστικά μπουκάλια, χαρτιά και άλλα σκουπίδια από τις παραλίες της Αγριάς, ενώ εθελοντές δίτες της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας ψάρεψαν λάστιχα και άλλα απορρίμματα από τον πυθμένα στο λιμανάκι της Αγριάς, τα οποία με τη βοήθεια της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Βόλου κατέληξαν στο Χιταβόλ. Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε ήταν η πρώτη πανελλαδική περιβαλλοντική δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της πρωτοβουλίας ελληνικών προϊόντων Ελλάδικά μας, στην οποία συμμετέχει και η εταιρεία αναψυκτικών ΕΨΑ. Είναι η πρώτη φορά, η πρώτη δράση της πρωτοβουλίας Ελλάδικά μας. Η ΕΨΑ είναι μία από τις εταιρείες που συμμετέχουν. Έγινε ταυτόχρονα η δράση σε πολλά σημεία σε όλη την Ελλάδα, από τη Θράκη μέχρι και την Καλαμάτα. Γίνανε διαφορετικές δράσεις ανάλογα στην περιοχή που ήταν η κάθε εταιρεία. Αλλού έγινε καθαρισμός, αλλού έγινε δενδροφύτευση. Προσπαθούμε όλες οι εταιρείες να κάνουμε κάτι καλό για το περιβάλλον. Και το σημαντικό της σημερινής ημέρας είναι ότι η δύναμη της πρωτοβουλίας είναι η συνέργεια και η ένωση όλων των εταιριών. Το αποτέλεσμα που βγήκε σήμερα είναι πολλαπλάσιο. Θα προσπαθήσουμε να το καθιερώσουμε, να γίνονται πολλές φορές μέσα στον χρόνο τέτοιες δράσεις. Και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που συμμετείχε σε αυτήν την εθελοντική δράση για να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Το σημαντικό και το ευχάριστο είναι ότι αυτό γίνεται εθελοντικά και βγαίνει μέσα από τους ίδιους ανθρώπους της ΕΨΑ αλλά και από τις οικογένειές τους. Είδαμε πάρα πολλά παιδιά εδώ να συμμετέχουν, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και για τα παιδιά και ευχάριστο είναι και μαθαίνουν να προστατεύουν το περιβάλλον. Και για να είμαστε ειλικρινείς, ευτυχώς οι νέες γενιές φαίνεται ότι έχουν περισσότερο ευαισθησία για το περιβάλλον από ότι εμείς οι παλιότεροι. Και αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον. Η δράση πραγματοποιήθηκε υπό τους ήχους των μουσικών επιλογών του DJ, ενώ μικροί και μεγάλοι στο τέλος ξεδίψασαν απολαμβάνοντας τα φημισμένα αναψυκτικά ΕΨΑ. Με μεγάλη μας χαρά σήμερα μαζευτήκαμε παιδιά, γονείς, αθλητές, εθελοντές από την Αγριά, για να συνεισφέρουμε στον καθαρισμό και του βυθού και της παράκτειας περιοχής της παραλίας. Πάντα με την υποστήριξη του Δήμου, όπως είδατε πέρα, όλα τα αυτοκίνητα έχουν σχεδόν γεμίσει από σκουπίδια. Και είναι πολύ σημαντικό ότι υπήρχε μεγάλη συμμετοχή, γιατί η ΕΨΑ είναι μια εταιρεία τοπική που στηρίζει την περιοχή και βοηθάει τον τόπο μας. Άλλη μια πολύ όμορφη δράση περιβαλλοντική, μετά από κάλεσμα της ΕΨΑ, συμμετέχοντας στην καινούργια διοργάνωση τη Ελλαδικά μας. Προσπαθήσαμε ακόμη μια φορά εδώ στην Αγριά να καθαρίσουμε τόσο τον εξωτερικό χώρο της παραλίας όσο και το λιμανάκι μέσα στη θάλασσα. Δυστυχώς για άλλη μια φορά το λιμανάκι τουλάχιστον ήταν γεμάτο από σκουπίδια, πλαστικά, μέταλλα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φτάσει μέσα στο βυθό. Βγάλαμε αρκετά σκουπίδια όσο μπορούσαμε, αλλά ποτέ δεν σταματάει αυτό το πράγμα και ελπίζουμε την επόμενη φορά να συνεχίσουμε ακόμη μια φορά να κάνουμε κάτι ό,τι μπορούμε περισσότερο. Ελπίζουμε αυτές οι δράσεις από την ΕΨΑ και στη συνεργασία με τον Νίκο τον Μαγκίτση εδώ στην Αγριά να συνεχιστούν. Εμείς, σαν Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων, είμαστε πάντα ανοιχτοί σε αυτές τις δράσεις και πάντα είμαστε δίπλα σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν και να προσφέρουν. Η δράση πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα και ώρα σε διάφορα σημεία της Ελλάδας από συνολικά 27 εταιρείες μέλη της πρωτοβουλίας Ελλάδικά μας κοντά στην έδρα τους, καθαρίζοντας σημεία σε διάφορες περιοχές στο βουνό, τη θάλασσα και σε ποτάμια με στόχο να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Μαγεία να βρεις τη ζωή και τη γεύση που έχει το πρώτο φιλί. Έψα η γεύση που σε ξέρει.